myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Με την ευκαιρία και του 1,5 λεπτού που έχω, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, αφού δεν έχετε έρθει τις προηγούμενες φορές, να σας πω, να σας ενημερώσω ότι σε σχέση με το νοσοκομείο Αγρινίου, ξέρω ότι είχατε κάνει μια συνάντηση με το Δήμαρχο Αγρινίου. Σας έχω καταθέσει. Ναι, είναι έτοιμος ο Υπουργός να απαντήσει όμως σε ένα ζήτημα το οποίο. Μόνο ενημέρωση. Αν θέλει, δεν κάνει καν αναφορά στο θέμα. Έχω ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Εντάξει, το έχετε το λεπτό, αλλά εδώ το θέμα, αν ο Υπουργός ευνηδιάζεται ενδεχομένως. Δεν θέλω να μου απαντήσει. Παρακαλώ. Θέλω να τον ενημερώσω ότι έχει κατατεθεί πλέον και φάκελο στην εισαγγελία σχετικά με το θέμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί η καρδιολογική κλινική. Έχετε δεσμευτεί για 6 θέσεις στο νοσοκομείο Αγρινίου, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Υπάρχει και παρέμβαση, νομίζω, του κύριου Ιρακιντζή, ο οποίος εδώ και 2 μήνες έχει στείλει χαρτί στο νοσοκομείο με το οποίο καλεί να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Και αναρωτιέμαι, ελπίζω να είστε ενήμερος για όλα αυτά, αναρωτιέμαι που βρίσκεται η αλήθεια, γιατί κάποιοι δηλώνουν ότι έχουν ζητηθεί οι παρετήσεις των διοικητών και κάποιοι λένε ότι δεν έχει γίνει αυτή η πολιτική, γιατί πρόκειται για πολιτική ενέργεια. Και θα ήθελα, αν θέλετε να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν είναι αυτή η ερώτηση, να μου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε συνολικά για τη δημόσια υγεία σε ένα νομό που ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Απλά δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα τώρα. Και αυτό δεν τιμά κανένα από εμάς, πρώτα τους βουλευτές Ετωλοακαρνανίας και έπειτα τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε λόγο για 3 λεπτά. Αν θέλετε, απαντάτε και σε αυτό το παρεπίπτον ζήτημα που έθεσε ο συνάδελφος. Είναι μία σκέψη, κύριε Πρόεδρε, να εισάγουμε τον θεσμό της ευνηδιαστικής ερωτήσεως. Υπάρχει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αυτό, όπου ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει, αν θέλετε, ευρύ πεδίο και όχι των προτέρων προσδιορισμένο. Λοιπόν, να απαντήσω καταρχήν στα ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με το κύριο θέμα. Τώρα, για τα ζητήματα ευρύτερα των νοσοκομείων, τα οποία θέσατε το νοσοκομείο του Αγρινίου, κοιτάξτε, καταρχάς ένα πράγμα το οποίο λέτε δεν σας απαντάμε, ποιος σας απαντάει, εγώ πάντως απαντάω τα πάντα. Επομένως, έτσι, δεν έχω... Έτσι, ελπίζω ότι γενικότερα και το Υπουργείο απαντάει τα πάντα. Λοιπόν, ελπίζω ότι γενικότερα και το Υπουργείο απαντάει τα πάντα, αλλά αν μου λέτε ότι μένει κάτι αναπάντητο, να το δω, γιατί η κατεύθυνση πάντως που υπάρχει είναι ότι απαντώνεται το σύνολο των ερωτήσεων. Τώρα, με τα χαρά να σας ενημερώσω, αλλά παρήλθε και ο χρόνος για τα θέματα των νοσοκομείων, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν έχω πια χρονικό περιθώριο. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος αναπληρωτής στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα, τα συγκεκριμένα τα οποία θέσατε, καταβάλει κάθε την αντιπροσπάθεια για την επίλυσή τους και ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρχει αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.